Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βαρίστας και σήμερα θα δούμε τους 10 ακριβότερους ποδοσφαιριστές για το 2022. Την αυλαία του σημερινού top 10 ανοίγει ο 27χρονος άσος της Manchester City, Raheem Sterling, του οποίου η αξία ανέρχεται στα 85 εκατομμύρια ευρώ. Στην ένατη θέση βρίσκεται ένα καινούριο δυνατό χαρτί για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο 22χρονος σέρβο striker της Juventus, Dusan Vlahovic, με την τιμή του να ανέρχεται στα 85 εκατομμύρια ευρώ. Ανεβαίνουμε στην 8η θέση, εκεί θα συναντήσουμε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, που ίσως κιόλας αδικείται την 8η θέση. Φυσικά μιλάμε για τον Βέλγο μάγο Kevin De Bruyne, με τη χρηματιστηριακή του αξία να αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένουμε στο Manchester, αλλάζουμε όμως ομάδα, καθώς στην 7η θέση βρίσκεται ένας από τους πιο χαρισματικούς πεναλτάκιδες, που φυσικά είναι παικτάρα, ο 27χρονος Πορτογάλος άσος της Manchester United, Bruno Fernandes, με τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Πλησιάζουμε στην πεντάδα. Στην 6η θέση συναντάμε τον 22χρονο Phil Foden, με χρηματιστηριακή αξία επίσης στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε η ώρα για το top 5, άλλος ένας Άγγλος στη λίστα. Είναι η στιγμή του υπερσκόρερ της Tottenham, Harry Kane, με 17 γκολ στην Premier και μια ετικέτα που χτυπά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Στην 4η θέση και πάλι με 100 εκατομμύρια βρίσκεται ο Αιγύπτιος βασιλιάς του Liverpool, Mohamed Salah. Είμαστε στην τριάδα, εκεί που θα συναντήσουμε ίσως τον καλύτερο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή στον κόσμο αυτή τη στιγμή, τον μόλις 21 ετών Vinicius Junior. Έναν ποδοσφαιριστή που κοστολογείται με 100 εκατομμύρια ευρώ, έναν ποδοσφαιριστή που φυσικά μαζί με έναν εκπληκτικό Κουρτουά και έναν βιονικό Λούκα Μόντριτς, χάρισε στη Ρεάλ το 14ο τσουλού στην ιστορία της. Runner-up του σημερινού top είναι το θαύμα της φύσης από την Νορβηγία, το θορυκτό της City, ο 21χρονος Erling Haaland. Απίστευτη παικτάρα, με τι ποσό? 150 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Φυσικά στην πρώτη θέση δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον superstar και πιο πολύ συζητημένο ποδοσφαιριστή για φέτος, τον 23χρονο Γάλλο με τα 28 φετινά γκολ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Φυσικά μιλάμε για τον Kylian Mbappé. Γράψε κάτω στα σχόλια με ποια συμφωνείς, ποιοι είναι υπερεκτιμημένοι, ποιοι είναι υποτιμημένοι, προτείνε μας ιδέες για μελλοντικά βίντεο και γενικότερα ό,τι θέλεις και μπες με αυτόν τον τρόπο και εσύ στην ομαδάρα μας. Σας ευχαριστώ και να θυμάσαι, το ποδόσφαιρο είναι πάθος. Γεια χαρά σε όλους.